Τέτοια είναι η πολιτική φάρα που μας κουμαντάρει. Δυστυχώς η πατρίδα μας δεν είναι μια κανονική χώρα. Είναι μια απικία της Δύσης όπου οι παλιοί κοτσαμπάσιδες ντύθηκαν κομματάρχες και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να ληστεύουν τον τόπο και να εξυπηρετούν τα ξένα τους αφεντικά. Είμαστε στο 2018 και μιλάμε για τη Μακεδονία. Να θυμηθούμε όταν ξεκίνησε ο μακεδονικός αγώνας από τις ντόπιες δυνάμεις σαν τον καπετάν Κώτα και τον Γερμανό Καραβαγγέλη. Πόσα χρόνια έκανε η τότε επίσημη Ελλάδα να ενισχύσει εκείνους τους αγωνιστές. Κόντεψε να χαθεί ο τόπος. Ελευθερώθηκε η Μακεδονία. Όταν προέκυψε η μαϊμού Μακεδονία του Τίτο, 47 χρόνια μούγκα η Ελλάδα. Και το 1991 και δόθε τι μηνύματα έστειλαν οι κυβερνήσεις μας. Διάλογος. Αν εξαιρέσουμε 20 μήνες εμπάρκο που πήραμε κάτι ψηλοπράγματα, από εκεί και ύστερα μονάχα συζητάμε. Τι συζητάμε? Αν ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας? Αν έγραφε ο Αριστοτέλης στα Σλάβικα? Αν η μακεδονική δυναστεία του Βυζαντίου ήταν κρυφοσκοπιανή?